Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Ξεκινά από αύριο η υπογραφή των συμβάσεων που εκκρεμούν εδώ και καιρό με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ενώ υπάρχει δέσμευση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την τακτική πληρωμή των επισκέψεων των συμβολημένων γιατρών εντός του πρώτου 15ημέρου του μηνός, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του οργανισμού. Τις δηλώσεις έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς στη συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλη Βλασταράκο. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, Γεράσιμο Βουδούρη, ζητά τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των υγειονομικών κλάδων και η οποία θα εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών με ισότιμο τρόπο. Από αύριο αρχίζουν οι κρίσιμες συναντήσεις του Πρωθυπουργού, αρχής γενομένης με τον πρόεδρο του Eurogroup Jean-Claude Juncker, που καταφθάνει στην Αθήνα. Παρασκευή και Σάββατο θα έχει συνομιλίες με τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Γάλλο πρόεδρο σε Βερολίνο και Παρίσι αντίστοιχα. Την Πέμπτη εξάλλου θα συναντηθούν στο Βερολίνο ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και η Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Στο μεταξύ, το πακέτο των μέτρων ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ροσκοπήθηκε το Σεπτέμβριο, λίγο πριν την έλευση της Τρόικας στην Αθήνα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Ο κ. Τουρνάρας δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, καθώς όπως είπε, ακόμα δεν έχει κλειδώσει τίποτε. Ουδής είναι ευτυχής όταν αναγκάζεται να πάρει επώδυνα μέτρα, αλλά βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο. Τη δήλωση αυτή έκανε στην ΕΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακόπουλος, λέγοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η προσωπική πολιτική επιβίωση, αλλά η επιβίωση της χώρας. Την αντίθεσή του με την εφεδρεία επανέλαβε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ντόλιος, διευκρίνησε ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ρίξει εύκολα την κυβέρνηση. Επίσης, αντίθετο στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, δηλώνουν οι εφοριακοί, λέγοντας ότι υπάρχουν ήδη πολλά κενά στις υπηρεσίες και αντιθέτως χρειάζονται επικόντως προσλήψεις. Τα άγρια μέτρα δεν είναι εμπόρα που θα περάσει, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Το Βερολίνο επιθυμεί την ενότητα της Ευρωζώνης και την παραμονή της Ελλάδας σε αυτή, τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίτο Βεστερβέλε, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν επί της ουσίας οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί, λέγοντας ότι είναι αναγκαίες για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο και ενώπιση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, ο κ. Βεστερβέλε προειδοποιεί για τον κίνδυνο που διατρέχει το εγχείρημα Ευρώπη και αναφέρεται σε λάθος τόνο που επέλεξαν συχνά κάποιοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, επιβαρύνοντας τις σχέσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, αρκετοί ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι το Βερολίνο μπορεί να αποδεχθεί ορισμένες ρυθμίσεις ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την Αθήνα και τους όρους για την εκταμείευση της διεθνούς βοήθειας προς την Ελλάδα. Χωρίς την Ελλάδα, η Ευρώπη θα είχε τιμήσει αξία, δήλωσε ο Γερμανός βουλευτής Wolfgang Bersen, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Γερμανικής Βουλής. Με εντολή του Πρωθυπουργού, κόβεται την πιστώση του 2012 προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σωματεία, ενώ θα επανεξεταστούν σε μηδενική βάση τα κονδύλια για το 2013. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσούτσιας αναλαμβάνει επικεφάλαιο του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο κ. Τσούτσιας διατηρεί τη θέση του διευθυντή του γραφείου τύπου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 30χρονος Τάσος Θεοφίλου, κατηγορούμενος για την αιματηρή ληστεία της Πάρου από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Κώστα Μπαλτά, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τον κατηγορούμενο με την οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, καθώς και με συγκεκριμένες τρομοκρατικές πράξεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη ληστεία στην Πάρο με την επίμαχη οργάνωση, γι' αυτό και η δικογραφία θα παραμείνει για την ώρα σε τακτικό ανακριτή. Τη συνδρομή της ΕΕΠ ζήτησε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δένδιας για τις πυρκαγιές, λέγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, ότι η φωτιά στοιχείο οφείλονται σε εμπρισμό. Εξαιρετικά προκλητικές χαρακτήρες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, τις δηλώσεις αυτές του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος κατηγόρησε τον Υπουργό και την κυβέρνηση ότι αποκρύπτουν το γεγονός ότι στοιχείο είναι ανύπαρκτης υποδομής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Παράλληλα, ζήτησε την πλήρη κάλυψη των μαστιχού παραγωγών και των κτηνοτρόφων. Στο μεταξύ, στις περιοχές Προβατά και Σιδηρούντα εντοπίζονται τα κύρια μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζει για τέταρτη μέρα το καταστροφικό της έργο στοιχείο. Η καταστροφή στο νησί είναι πολύ μεγάλη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει καταστροφή του 30% των μαστιχόδεντρων. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, στον Αυλώνα Τριφυλία, στο Σολομό Κορινθίας και στην Τριζίνα. Στην περιοχή του Σολομού έχει διακοπή κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Κόρινθο Τριπόλεως. Κανένα από τα πύρινα μέτωπα δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί τα πύρινα μέτωπα στη Μάνη και την Αρκαδία. Επίσης, φωτιά μένεται σαν οβολή με στη Ζακύνθου. Σε επίπεδα άνω του 55% κινείται η φορολογική παραβατικότητα στις τουριστικές περιοχές σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΟΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τα περιστατικά ρατσιστικής και αστυνομικής βίας του τελευταίου μήνα οργανώνει την Παρασκευή 24 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στην Ομόνια η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η Ένωση Μεταναστών Εργατών και η Κίνηση Ερωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, όπως ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των οργανώσεων σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο Φιλανδός Πρόεδρος, Σαούλ Νινίστε,
δήλωσε σήμερα ότι η εγκατάλειψη του ευρώ δεν αποτελεί κατά κανέναν τρόπο μία λύση για τη ρύθμιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Ο στρατός της Συρίας βομβάρδισε σήμερα το Χαλέπι και άλλες περιοχές στην ομώνυμη επαρχία, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έκανε λόγο για 15 νεκρούς μέχρι στιγμής σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Χτες ολόκληρη τη Συρία σκοτώθηκαν 167 άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με το παρατηρητήριο. Τα 127 έφτασαν τα πύρινα μέτωπα στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο. Το αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε η περιφέρεια της Νάπολης, Καμπανία, με 32 πυρκαγιές. Στην περιφέρεια αυτή, κοντά στην πόλη Αβελίνο, έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος εποχικός εργάτης δασοφυλακής, ο οποίος παγιδεύτηκε από τις φλόγες μέσα σε μια χαράδρα. Χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε 642,84 μονάδες με άνοδο 2,65%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.